Πάμε και στον κύριο Βουλγαράκη να δούμε τώρα πώς θα τη διαχειριστούμε την κατάσταση από εδώ και στο εξής. Το λέγαμε και προηγουμένως, πριν από ένα μήνα γεγόμασταν, τώρα έχουμε πνιγεί. Είναι πολύ πιθανό να ξαναπνιγούμε, μη γελιόμαστε. Έρχεται φθινόπωρο, χειμώνας. Έτσι θα ζούμε, κύριε Βουλγαράκη. Τι λέτε εσείς τώρα που είστε και καθηγητής, προλαβαίνουμε καταρχάς να κάνουμε κάτι? Γιατί μέχρι στιγμής δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά τα αίτια, δηλαδή το ότι έχουμε μια παγκόσμια υπερθέρμανση, η οποία γνωρίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται για ακραία φαινόμενα. Προφανώς ακραία φαινόμενα υπάρχουν πάντα, αλλά όπως γνωρίζουμε καλά οι επιστήμονες και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, παρότι δεν αναμένουμε κάθε χρόνος να είναι σαν το φετινό, υπάρχει μια τάση πάνω στην οποία υπάρχουν διακυμάνσεις που όσο ανεβαίνει αυτή η τάση, αυτές οι διακυμάνσεις προς τα πάνω θα είναι ακόμα πιο δρυμίες. Είτε αυτό έχει την έκφανση ξηρασιών, είτε αυτό έχει την έκφανση πλημμυρών. Οι ξηρασίες μπορεί να οδηγούν σε πυρκαγιές, μετά μπορεί να έρχεται μια πλημμύρα η οποία έπειτα από πυρκαγιά να είναι ακόμα χειρότερη και διάφορα τέτοια γεγονότα τα οποία είναι μια αλυσίδα. Όσον αφορά τα αίτια λοιπόν που είναι τα ορεκτά καύσιμα και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το CO2, το διοξείδιο του άνθρακα δημιουργεί αυτές τις συνθήκες μαζί με άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Υπάρχουν πολλά τα οποία προσπαθεί η παγκόσμια κοινότητα να κάνει, αλλά προφανώς δεν θα αποδώσουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε ένα φαινόμενο αυτό του θερμοκηπίου που... Κύριε καθηγητά, εδώ ξέραμε από την Κυριακή ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πάλι δεν καταφέραμε να το περιορίσουμε το φαινόμενο, γιατί πώς να τα βάλεις με τη φύση σε 5 μέρες. Ακριβώς. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι μετά από αυτό? Δηλαδή, έστω κάποια μέτρα, κάποια έργα προλαβαίνουμε? Υπάρχει από εκεί και πέρα λοιπόν, πέραν από τα αίτια, υπάρχει το θέμα της προσαρμογής. Έτσι, έχουμε κλειδώσει ότι θα έχουμε κλιματική αλλαγή σε ένα βαθμό τις επόμενες δεκαετίες. Αν θα είναι πολύ ή λιγότερο, αυτό εξαρτάται, όπως είπα, από το πώς διαχειριζόμαστε τα αίτια. Έχουμε κλειδώσει λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σχέδιο, θεωρώ, όσον αφορά το τι κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις αυτού του τύπου, γιατί θα τις βλέπουμε όλο και περισσότερο. Άρα, άμα τις βλέπουμε όλο και περισσότερο, δεν θα είναι έκτακτες. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Δεν θα είναι πια έκτακτες, έτσι δεν είναι? Θα γίνει καθημερινότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Δυστυχώς θα γίνει κανονικότητα. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι θα πούμε? Ξαναμπείτε στα σπίτια σας και περιμένετε να πλημμυρίσετε και να έρθει το σούπερ πούμα να σας πάρει? Αυτό το οποίο προφανώς πρέπει να δουν οι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν να κάνουν περισσότερο με το πρακτικό κομμάτι σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είναι στην κάθε περιοχή ένα εστιασμένο σχέδιο του τι γίνεται την επόμενη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ ως παρατηρητής εδώ, γιατί ξεφεύγει από την ειδικότητά μου, αυτό που βλέπω σαν πολίτης σε αυτές τις χώρες είναι ότι συχνά σε τέτοια φαινόμενα υπάρχει μια διάχυση ευθυνών. Έτσι. Και εκεί χανόμαστε, ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η διάχυση, κύριε Βουλγαράκη, ποτέ δεν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα και σε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και σε διάφορες άλλες χώρες, το ότι ποτέ δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα ποιο κομμάτι είναι ευθύνη του ενός, ποιο κομμάτι είναι ευθύνη του άλλου, και άρα πάντα όταν συμβαίνει κάτι υπάρχει αυτή η θολούρα, να το πω έτσι. Νομίζω αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Γιατί φαινόμενα τέτοια, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα τα οποία. Όχι, θα βέβαια, ζει. Και η Ισπανία και η Ιταλία. Αλλά επειδή εμείς τώρα στην Ελλάδα ζούμε, για εμάς μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Και επειδή οι άνθρωποι εκεί έχουν ξεσπιτωθεί. Σωστά. Δεν θέλουμε να ακούνε για τις άλλες χώρες, γιατί μας νοιάζει πώς εμείς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Από τη στιγμή και όλες όπως μας λέτε που θα το ξαναζήσουμε. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν έρχεται, έχει φτάσει ήδη. Ακριβώς. Και όταν έχουμε ένα mega event, mega fire, mega floods, όπως αυτό που είδαμε τώρα, μεγάλη πλημμύρα, σε ένα βαθμό δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες. Ξαναλέω, το Hong Kong είναι μια ιδιαίτερα προηγμένη χώρα, έτσι, αλλά βλέπουμε ότι ζει ένα χάος και εκεί. Αλλά σε ένα βαθμό μπορούμε να τις μετριάσουμε. Α, αυτό θέλουμε και εμείς. Λοιπόν, κύριε Βουλγαράκη, επειδή μας ακούνε αυτή τη στιγμή χιλιάδες φίλοι μας και από τη Λάρισα, διαβάζω ανακοίνωση η οποία είναι 20 ώρες πριν. Κύριε Μαγιορκίνη, αυτό που λέγαμε πριν για το νερό. Ο Δήμος Λαρισαίων λοιπόν έχει βγάλει μια ανακοίνωση, τη διαβάζω ακριβώς, 20 ώρες πριν. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα το πρόβλημα αν έχει τελειώσει. Σχετικά λέμε το πρόβλημα της υδροδότησης που εμφανίστηκε λίγο νωρίτερα στην πόλη. Ενημερώνουμε ότι οφείλεται σε βλάβη της ηλεκτροδότησης σε μια από τις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δίκτυο της Λάρισας. Η βλάβη, λέει, έχει ήδη αποκατασταθεί πλήρως και πλέον η υδροδότηση της πόλης αποκαθίσταται. Εδώ λοιπόν μας λένε ότι ουσιαστικά
παρέχεται κανονικά το νερό, έτσι. Δεν έχουμε κάτι το οποίο και δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα με την ποιότητα, την ποσότητα και την πίεση του νερού. Για τους φίλους μας στη Λάρισα, χιλιάδες φίλοι. Τουλάχιστον μπορεί κάποιοι να μην έχετε εικόνα αυτή τη ανακοίνωση, να μην έχετε ίντερνετ στο σπίτι, να μην έχετε φως, να μην έχετε κάτι. Άρα λοιπόν για τη Λάρισα η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου. Αυτό όμως σας το ξαναλέμε είναι 20 ώρες πριν. Ελπίζουμε και τώρα να ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Λάρισα. Είναι άλλο τα χωριά της Καρδίτσας και κοντά στα Τρίκαλα και άλλο τι συμβαίνει στην πόλη της Λάρισας. Θεωρώ ότι συνέχεια ελέγχουν την ποιότητα του νερού και αν υπάρχει κάτι θα ενημερώσουν ανάλογα. Γι' αυτό σας είπα η τοπική εταιρεία ίδρυυσης είναι υπεύθυνη για αυτή τη διαδικασία. Αλλά εάν δούνε το θολό νερό, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν χρειάζεται και πολύ. Έτσι, άμα δει κάποιος θολό νερό, δεν το πίνει. Αναλύσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια τεστ γρήγορα. Συνέχεια. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν περιμένουμε μια μέρα για να μάθουμε αν είναι μολυσμένο το νερό. Όχι. Κοιτάξτε, γίνεται και χλωρίωση του νερού. Α. Οπότε το θέμα είναι αν έχει σπάσει σε κάποιο σημείο ο αγωγός της ίδρυυσης και κάνει επικοινωνία με τα λινάζοντα νερά. Αυτό είναι το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί. Κύριε Μαγιορκίνη, να πω κάτι, μιας και σας έχουμε τώρα μαζί μας. Από κορονοϊό, πώς πάμε και από κρούσματα COVID? Γιατί εντάξει, είπαμε για τα μολυσμένα νερά, αλλά υπάρχει και ο COVID. Και ξεκινάνε και τα σχολεία τη Δευτέρα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, ο κορονοϊός βρίσκεται έτσι σε μια φάση έξαρσης. Στην ουσία έχει περάσει η κορύφωση που ξεκίνησε κάποια στιγμή τον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο. Οπότε είμαστε σε φάση λογικά αποδρομής. Δεν έχουμε πίεση καθόλου στα νοσοκομεία. Οι διασωληνωμένοι δεν έχουν περάσει το 30. Το περνάει ο περισσότερος κόσμος σαν γρήπη, να το πούμε έτσι. Το περνάει ελαφριά σχετικά, γιατί είτε έχει εμβολιαστεί είτε το έχει περάσει στο παρελθόν. Και ο εμβολιασμός έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι μεγάλοι ηλικιωμένοι θα πρέπει να προσέχουν. Εάν βγουν θετικοί θα πρέπει να ζητήσουν άμεσα θεραπεία, γιατί υπάρχει θεραπεία που είναι πολύ καλή. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε από τα μέσα του Οκτωβρίου λογικά το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους ευάλωτους, όχι για όλο τον πληθυσμό. Των φίλων μας. Να επιστρέψουμε στον κύριο Βουλγαράκη. Κύριε Βουλγαράκη, λίγο να σταθούμε στο πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων. Από το πρωί το δείχνουμε, γιατί ουσιαστικά τι απεικονίζει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα? Έχει την κατάσταση, την τραγική κατάσταση. Δηλαδή βλέπουμε ότι, ξέρετε, πώς δείχνουμε τους χάρτες με τις πυρκαγιές, τώρα δείχνουμε τους χάρτες με τις πλημμύρες. Και έχει ως κεντρικό τίτλο η εφημερίδα «Φόβοι για το τελικό χτύπημα». Στη Θεσσαλία σχηματίστηκαν δύο μεγαλύμνες. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο τις επόμενες ώρες ή ημέρες να γίνει ένα πάντρεμα, γιατί λέει πέντε ποταμοί, λέει, έχουν συνδεθεί σε έναν πλέον, και να έχουμε κάποια φαινόμενα που αυτή τη στιγμή να μας διαφεύγουν? Νομίζω αυτό θα μας το πει ακόμα καλύτερα κάποιος υδρολόγος, δηλαδή που ασχολείται με τα επιφανειακά υδατά. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα πικ. Μια κορύφωση δηλαδή, λέτε. Μια κορύφωση, ακριβώς. Δηλαδή κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, από αυτά που ξαναλέω, γιατί δεν είναι ακριβώς η ειδικότητά μου, από αυτά που καταλαβαίνω, ότι βλέπουμε μια κορύφωση η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάει σε πολύ χειρότερα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, ήδη η ζημιά έχει γίνει, έτσι, γιατί μιλάμε για μια ιδιαίτερα πρωτόγνωρη κατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή, ο χάρτης που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι σοκαριστικός, έτσι. Είναι σοκαριστικός και ακόμη πιο σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από εκεί, πέρα από τους χάρτες, αυτά που ζουν οι άνθρωποι. Θα έχουμε και συνδέσεις, λοιπόν, να δούμε και πού θα πάμε τώρα. Κύριε Μαγιορκίνη, κάτι τελευταίο θέλετε να πείτε για τους φίλους που μας παρακολουθούν? Κάποια συμβουλή χριστική ενδεχομένως ξανά που να θέλετε να επαναλάβετε? Το μόνο που έχω να πω είναι καλή δύναμη και υπομονή, ελπίζω να τελειώσει γρήγορα. Ευχαριστώ. Μάλιστα.